Και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να είμαι σήμερα μαζί σας. Νομίζω ότι είμαστε σε μια διαδικασία που έχουμε πολλά να μάθουμε. Θα προσπαθήσω να, τουλάχιστον με βάση την εμπειρία που εγώ... Με βάση την εμπειρία που έχω, να μεταφέρω κάποιες σκέψεις, κάποιες προτάσεις και κάποιους προβληματισμούς γύρω από τα θέματα του σύγχρονου κράτους για την Ελλάδα του σήμερα, στην Ευρώπη, σε αυτό το μεγάλο διεθνικό οργανισμό στον οποίο συμμετέχουμε και έχουμε κερδίσει πολλά τα τελευταία 30 και χρόνια. Η δική μου εμπειρία απορρέει κυρίως από τη δουλειά που γίνεται στα εργαστήρια που συμμετέχω στο Πολυτεχνείο και γενικότερα στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών, αλλά και από την εμπειρία που έχω με πάρα πολλές ομάδες και συνεργάτες που εργαζόμαστε μαζί στα θέματα αυτά τα τελευταία σχεδόν 25 χρόνια. Θα σας πω δύο λόγια μόνο, τι είναι ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών. Πρακτικά ένας οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των ερευνητικών ομάδων στα μεγάλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας. Είχαμε ξεκινήσει να δουλεύουμε μαζί σαν ομάδες ερευνητικές από τη δεκαετία του 90 και με μια διαδικασία που όσοι ασχολούνται με τα ακαδημαϊκά γνωρίζουν ότι παίρνει χρόνια, καταφέραμε περίπου 30 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας να αποφασίσουν οι σύγκλητοι να γίνουν μέτοχοι σε έναν οργανισμό σαν την ΕΛΑΚ. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος προσπαθεί να προάγει και λειτουργεί με αιτήσιες γενικές συνελεύσεις, όπου καθορίζει τους στόχους, κυρίως τα θέματα ανοιχτότητας, παρότι αρχίσαμε με το ανοιχτό λογισμικό, όπως λογικό ήταν. Τώρα έχουμε εξελιχθεί σε έναν οργανισμό ο οποίος ασχολείται με τις ανοιχτές τεχνολογίες σε μια σειρά από θέματα. Τα θέματα αυτά είναι, δουλεύουμε με το μοντέλο του ανοιχτού λογισμικού, που πρακτικά σημαίνει, είναι κυρίως εθελοντική δουλειά. Δηλαδή, όλοι οι εργάζονται στην ΕΛΑΚ δεν αμείβονται μόνο αυτοί που εκτελούν κάποιο διοικητικό έργο ή οργανωτικό. Όλοι οι υπόλοιποι δουλεύουν σε ομάδες εργασίας, οι οποίες συντονίζονται μέσα από ένα wiki, ορίζουν τους υπεύθυνους με τον τρόπο που ορίζονται οι υπεύθυνοι στα έργα ανοιχτού λογισμικού, δηλαδή αυτοί που έχουν διαθεσιμότητα, και ο καθένας προσφέρει με βάση τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του τη δουλειά που κάνει. Ασχολούμαστε με μια μεγάλη γκάμα θεμάτων. Όπως είπα, αρχίσαμε ως ανοιχτό λογισμικό, αλλά τώρα πρέπει να ασχολούμαστε με τα πρότυπα, με το ανοιχτό περιεχόμενο, τα δεδομένα, το λεγόμενο Open Educational Resources, τις άδειες Creative Commons, τις οποίες τις μεταφέραμε στην ελληνική ένωμη τάξη το 2008. Και τώρα, τα τελευταία χρόνια, 3-4 χρόνια, ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα θέματα των ανοιχτών τεχνολογιών. Το πιο γνωστό από αυτά είναι το 3D printing, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και προσπαθούμε, κυρίως σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, να εισάγουμε, να συμβάλλουμε, κινητοποιώντας εκπαιδευτικούς, να συμβάλλουμε στην εισαγωγή αυτών των τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο στη πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στην τριτοβάθμια. Και προφανώς ασχολούμαστε από το 2010 και μετά και με τα θέματα ανοιχτής διακυβέρνησης, λόγω μιας ιστορικής συγκυρίας που ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια σχεδόν με την εκλογή του Προέδρου Ομπάμα, ο οποίος με την πρώτη του, ας πούμε, διαταγή, το Directive One, ήταν πρακτικά η απαρχή της σύγχρονης ανοιχτής διακυβέρνησης που έθεσε τις βάσεις και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το κίνημα που γνωρίζουμε πλέον και στο οποίο συμμετέχουν και η Ελλάδα μεταξύ άλλων 70 χωρών και η Γερμανία πρόσφατα, στην ονομαζόμενη Συμμαχία για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, το Open Government Partnership. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών συμμετέχει σε αυτή τη συμμαχία ως μέρος της κοινωνίας των πολιτών.
Να σας πω δύο λόγια για την ανοιχτή διακυβέρνηση και πρακτικά, όπως υπόθηκε και πριν, δεν το θεωρώ πια πλεονέκτημα. Είμαι βασικά με προγραμματιστής, δηλαδή έτσι ξεκίνησα. Και παρόλα αυτά, υπήρχε μια εποχή που, όπως όλοι μας πιστεύουμε, ότι με την πληροφορική θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Θα σας πω το τέλος το συμπέρασμά μου, αλλά στη συνέχεια, για την Ελλάδα εννοώ σήμερα, άρχισα να ασχολούμαι με την ανοιχτή διακυβέρνηση, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι μπορεί να γίνει σήμερα στην Ελλάδα. Δηλαδή, και να πω δύο λόγια για το πλαίσιο στο οποίο είμαστε σήμερα. Έτσι. Ό,τι και να λέμε για τη δημόσια διοίκηση, λόγω του ΑΣΕΠ, και αν θα μπορούσα να υιοθετήσω κάποιο σύνθημα, θα έλεγα ΑΣΕΠ παντού, έτσι, για τα πάντα, έχουμε ένα αξιόλογο σώμα δημοσίων υπαλλήλων. Έχουμε δηλαδή δημοσίους υπαλλήλους που έχουν επιλεγεί με διαδικασίες αδιάβλητες, αυτοί που έχουν περάσει από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, και τα δύο τρίτα αυτών, δηλαδή από τις 600.000-400.000 περίπου, έχουν πανεπιστημιακούς τίτλους. Εντάξει, προφανώς οι 170.000 είναι στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά εντάξει, το λέω για να έχουμε μια αίσθηση των μεγεθών. Έχουμε και ένα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο. Στην Ελλάδα, για να το πω ιστορικά, δεν ξέρω αν κάποιοι παλιοί, εγώ είμαι αρκετά μεγάλος, το 2000, γενικά τα πάμε καλά στο σχεδιασμό. Δεν τα πάμε άσχημα στο σχεδιασμό. Το πρόβλημα που έχουμε είναι στην υλοποίηση. Το 2000, όταν είχαμε εκπονήσει το σχέδιο τότε για την κοινωνία της πληροφορίας, είχαμε πάρει τα συγχαρητήρια από το Lean Canon, τον τότε επίτροπο, γιατί ήταν από τα πιο προχωρημένα στην Ευρώπη. Στην υλοποίηση, βέβαια, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, μην ακουμπήσουμε την υλοποίηση. Λοιπόν, άρα γενικά στο σχεδιασμό τα πάμε καλά. Έχουμε ένα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο. Ξεκινώντας από το 2000, υλοποιήθηκαν μια σειρά από δράσεις, όπως είναι το πλαίσιο για τη διαλειτουργικότητα, το γνωστό EGIF, ο ERMIS, η Διάβια, τα γεωχωρικά δεδομένα, το νόμος πλαίσιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα μητρώα των προμηθειών, δηλαδή κυμδής, εσιδής, το αποθετήριο μελετών. Οι ρυθμίσεις για την καλή νομοθέτηση, ο νόμος για τα ανοιχτά δεδομένα που πρωτοπορήσαμε και εδώ σε σχέση με την Ευρώπη, γιατί πολλές φορές υιοθετούμε λίγο στα τυφλά, να το πω νομοτεχνικά, τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά στα ανοιχτά δεδομένα πρωτοτυπήσαμε και υιοθετήσαμε ένα νόμο αρκετά προχωρημένο που έχει την διάταξη που στην Ελλάδα έχει την τύχη που έχουν όλοι οι νόμοι, δύσκολα εφαρμόζονται, έχει τη διάταξη του default open, δηλαδή ότι όλα πλέον τα δεδομένα με νόμο από το 2014 του ελληνικού δημοσίου είναι εξ ορισμού ανοιχτά. Στην πράξη αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Συμμετέχουμε στο OGP και συγκροτήσαμε, και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για τη χώρα, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, που έχει τη δυνατότητα να κάνει τη διαφορά. Έχει τη δυνατότητα, λέω πάλι. Το αποτελέσματος θα κριθεί. Προφανώς υπάρχει δίπλα σε αυτό μια μεγάλη ιστορία επενδύσεων στην πληροφορική στη χώρα μας, που ξεκινάνε από το 87, 88, 89, τα γνωστά MOP, και που συνέχισαν με τα γνωστά Κουπουσού και τα ΕΣΠΑ. Δεν θα ήθελα να σταθώ τι έχει συμβεί με αυτά τα έργα, αλλά είναι κάτι παρόμοιο που έχει συμβεί και με τα υπόλοιπα έργα στην Ελλάδα. Όλα κοστίζουν στην Ελλάδα λίγο παραπάνω. Απλώς μία φράση θα πω, και που είναι βασικά η φράση που με οδήγησε να ασχοληθώ με όλα αυτά που ασχολούμαι τώρα πλέον και να μην γράφω προγράμματα, που είναι προσπαθούσα να καταλάβω κάποια στιγμή γιατί αποτυχάνουν τα έργα πληροφορικής. Και κοίταξα λίγο τη βιβλιογραφία. Υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία διεθνώς. Δεν αποτυχάνουν τα έργα πληροφορικής προφανώς στην Ελλάδα. Απλώς ο ρυθμός είναι πολύ μεγάλος. Το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο, μάλλον. Παγκοσμίως, ένα στα τρία μεγάλα έργα πληροφορικής αποτυχάνει τελείως. Το δεύτερο, έτσι, και το ένα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, 4 στα 5 αποτυχάνουν τελείως. Και το ένα είναι έτσι και έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα είμαστε πρακτικά, δηλαδή, όσοι και πόροι να επενδύθηκαν, έχουν μείνει έργα, δηλαδή, ανεξάρτητα κόστους, δεν θέλω να μπω σε θέματα κόστους, το τάξης είναι ένα γνωστό έργο, υπάρχουν
Υπάρχουν δηλαδή υπάρχουν έργα που έχουν γίνει και μάλιστα υπάρχουν και έργα που έχουν γίνει με πολύ έτσι, ενδιαφέρον και πρωτότυπο τρόπο και είμαστε σε παγκόσμια κατάταξη, αλλά επειδή δεν δυσκολευόμαστε να δούμε την Ελλάδα μπροστά, ένα τέτοιο έργο είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν έχει υιοθετήσει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση με τους ρυθμούς που την υιοθέτησε η Ελλάδα. Είμαστε σχεδόν στο 100%. Μόνο κάποια μικροτεχνικά προβλήματα έχουμε, ενώ όλες οι χώρες, ακόμα και οι σκανδιναβικές, είναι σε μικρότερα ποσοστά από εμάς. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, πέρα από το τάξης. Και δεν κόστησε τόσο πολύ όσο το τάξης. Παρεπτόντως. Λοιπόν, είναι η διάβγεια προφανώς. Είναι προφανώς η διάβγεια και είναι και πολλές άλλες αυτού του είδους δράσεις. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Άρα, αυτά που θα σας αφηγηθώ από εδώ και πέρα προκύπτουν από το ενδιαφέρον μου και την ανασχόλησή μου κυρίως προσπαθώντας όσο μπορούσα και κάθε φορά από τη θέση που βρισκόμουν με πάντα σημείο αναφορά στην ακαδημαϊκή κοινότητα, γιατί εκεί είναι, νομίζω ότι, και να πω κάτι που ίσως πολλές φορές πολλοί δεν... Η Ελλάδα σε όλους τους δείκτες είναι 26-27, 28, κάπου εκεί. Στην παραγωγή επιστημονικών εργασιών είναι δέκατη στην Ευρώπη. Δηλαδή, είμαστε και άσχετα από την ποιότητα, έχουμε τον ίδιο αριθμό και άσχετα από τους λόγους κοινωνικο-οικονομικούς, αριθμό υποψήφιων διδακτόρων με τη Γαλλία, που είναι 10 φορές σαν και εμάς τον πληθυσμό. Άρα, έχουμε ένα κεφάλαιο. Η εμπειρία που έχω στο Πολυτεχνείο με τους συνεργάτες στο εργαστήριο είναι η βάση από την οποία ξεκινάω. Πάντα, κάθε μέρα, στις συναντήσεις που έχουμε τα παιδιά, είτε είναι για διπλωματικές, είτε είναι για στα εργαστήρια, είναι η βάση με την οποία βγαίνω και αντιμετωπίζω τον κόσμο γύρω μου με θάρρος. Γιατί υπάρχει η εικόνα που έχουν τα νέα παιδιά και οι δυνατότητες, οι ικανότητες που έχουν. Προφανώς είναι πρικισμένα παιδιά που έχουν καταλήξει στο τμήμα στο Πολυτεχνείο. Έτσι. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Αλλά παρόλα αυτά, λοιπόν... θέλω να σας πω λίγο τα δομικά εμπόδια που τα τεστάρω με όσους βρίσκομαι σε όλα τα επίπεδα. Ένα βασικό δομικό εμπόδιο που είναι διαχρονικό και σηκώνει μεγάλη συζήτηση και αφορά ειδικούς άλλων επιστημόνων και όχι εμένα, είναι η οργανωσιακή κουλτούρα. Δεν θέλω να επεκταθώ πού οφείλεται αυτό. Είναι εμφανές. Είμαστε μια χώρα που δεν περάσαμε από τη βιομηχανική επανάσταση, δεν είχαμε οργανωμένη κοινωνία και είναι και πολλοί άλλοι λόγοι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα άλλο εξίσου σημαντικό θέμα η έλλειψη σχετικής αυτονομίας στη δημόσια διοίκηση. Δυστυχώς η δημόσια διοίκηση στη χώρα μας ήταν όργανο του εκάστοτε κόμματος που κυβερνούσε. Δηλαδή το διευθυντικό προσωπικό δεν είχε σχετική αυτονομία όπως έχει σε άλλες χώρες. Και αυτό απαντάτε με έναν πολύ εύκολο τρόπο, λέμε για την Ιταλία κτλ. Στις χώρες αυτές η διοίκηση, τα διευθυντικά στελέχη, δηλαδή τμηματάρχες, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, επιλέγονται με σχετικά αυτοτελή κριτήρια. Γι' αυτό είπα και λίγο πιο πριν, ΑΣΕΠ παντού. Πρέπει να υπάρχει μια σχετική αυτονομία και να μπορεί ο έχων την διοικητική ευθύνη να μπορεί να την ασκεί και αυτό είναι βασικό δομικό στοιχείο. Και επίσης, παράπλευρος αυτό, είναι πρακτικά η έλλειψη διαφάνειας στην άσκηση της διοίκησης, η έλλειψη δημόσιας αξιολόγησης και δημόσιας λογοδοσίας. Δηλαδή, διαδικασίες που σε άλλες χώρες, λέω παράδειγμα, για μένα το καλύτερο παράδειγμα στον κόσμο είναι η Νέα Ζηλανδία σε αυτές τις διαδικασίες που έχει το αντίστοιχο σύστημα ΣΕΠ για όλες τις διαδικασίες του δημοσίου, παρεπτόντως ακόμα και για τους μετακλητούς υπαλλήλους των πολιτικών, επιλέγονται από μια διαδικασία ΑΣΕΠ με τρίτη αξιολόγηση, είναι υποψήφοι του κόμματος που κυβερνά, αλλά η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι επιλέγει τους καλύτερους από τους δυνητικούς υποψηφίους, ακόμα και στους μετακλητούς, το λέω για να το έχετε υπόψη σας αυτό. Έχει μια σημασία. Λοιπόν, τι είναι η ανοιχτή ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο σύγχρονο κράτος. Θα ήθελα να κάνω μια αφαίρεση και να θυμηθώ λίγο, να το πούμε λίγο με όρους πληροφορικής. Βασικά, τι είναι η διακυβέρνηση σε οποιοδήποτε σύγχρονο οργανισμό, είναι πρακτικά διαχείριση πληροφορίας. Είναι information management. Πρακτικά αυτό είναι, δηλαδή η οργάνωση και η διαχείριση της πληροφορίας. Και πού βασίζεται η πληροφορία, βασίζεται στα δεδομένα, στην αξιοποίηση δεδομένων. Και έτσι όλες οι πολιτικές θα πρέπει στην βάση τους να είναι βασισμένες σε στοιχεία.
Είναι αυτό που λέγεται και ακούγεται ίσως και πιο ωραία στα αγγλικά, να είναι evidence-based policies. Δηλαδή, δεν μπορεί να παίρνονται αποφάσεις χωρίς δεδομένα. Άρα, τι είναι τα υπουργεία, οι γενικές γραμματείες κτλ., που είναι οι δομές, ας πούμε, αυτές που έχουμε στη χώρα μας, που παράγουν, που επεξεργάζονται και τεκμηριώνουν την πολιτική και την υλοποιούν, είναι πρακτικά, είναι όλοι αυτοί οι φορείς. Δηλαδή, είναι 60-70 γραμματείες, τόσες είναι. Και τα 10 έως 20 υπουργεία, όπως και να τα μοντάρουμε, αυτός είναι ο αριθμός περίπου. Είναι οι τομείς πολιτικής έχει σημασία. Δηλαδή η αλληλεία, τα δάση, μετανάστευση και το καθεξής. Τι κάνουν αυτές οι δομές? Συναλλάσσονται με άλλους φορείς του δημοσίου στην Ελλάδα ή στον κόσμο και με επιχειρήσεις και πολίτες. Άρα πρακτικά διαχειρίζονται... Το βασικό πρόβλημα της σύγχρονης, ας πούμε, του σύγχρονου κράτους είναι πώς διαθρώνεται και πώς συγκροτεί δίκτυα υπαλλήλων, πολιτών και των χρηστών των υπηρεσιών αυτών, ώστε να μπορεί να βελτιώνει διαρκώς με ένα σύγχρονο και ευέλικτο τρόπο τις υπηρεσίες που παρέχει. Αυτή είναι βασικά η πρόκληση. Και εμείς είμαστε μακριά από το να απαντήσουμε σε αυτή την πρόκληση με δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο. Να πω δύο λόγια για αυτό που θεωρώ εγώ ποια πρέπει να είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας τέτοιας προσέγγισης. Η αρχή θα πρέπει να είναι αυτό που λίγο πολύ έχουμε γνωρίσει όλοι ως πληροφορική. Η πληροφορική δεν θα πρέπει πλέον να είναι, πέρα από το καθαρά τεχνικό της μέρος, μία δομή κάθετη μέσα σε έναν οργανισμό. Πρέπει να είναι οριζόντια δομή. Η πληροφορική είναι παντού. Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω γι' αυτό από τα κινητά ή οτιδήποτε άλλο. Και προφανώς τη χρησιμοποιούν όλοι σε ποσοστά άνω του 90%, όλοι κάτω των 40%. Έτσι. Άρα δεν χρειάζεται να πω κάτι για την πληροφορία, ότι η οργάνωση της πληροφορίας είναι κεντρική λειτουργία σε οποιοδήποτε οργανισμό. Και επίσης κεντρικό ρόλο έχουν οι βραχυπρόθεσμες ενέργειες. Δηλαδή πώς μπορεί κανείς να οργανώσει τη δουλειά του μέσα σε οποιοδήποτε οργανισμό του δημοσίου βραχυπρόθεσμα. Μέσω μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αλλά βραχυπρόθεσμη υλοποίηση. Είναι κρίσιμο αυτό. Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι ότι όλα τα έργα, όλες οι δράσεις υλοποιούνται σε χρόνους 18, 36, 64 μηνών. Δηλαδή είναι πέρα από τον κύκλο ζωής της σύγχρονης πληροφορικής. Άρα γι' αυτό τονίζω πάρα πολύ σαν βασική, ας πούμε, βασικό συστατικό της προσέγγισης. Βασικό συστατικό της προσέγγισης το βραχυπρόθεσμο. Συγγνώμη να κλείσω το κινητό γιατί ενοχλεί. Λοιπόν, και άρα βραχυπρόθεσμη μεν υλοποίηση, αλλά με μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό και σχεδιασμό ο οποίος διαμορφώνεται διαχρονικά μέσα από ανοιχτές διαδικασίες. Άρα, δηλαδή, ο στόχος πρέπει να είναι ότι έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα ανατρίμηνο. Μπορεί να ακούγεται λίγο βαρύ για το δημόσιο, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Αν δεν υπάρχουν αποτελέσματα ανατρίμηνο, δεν έχουμε πρακτικά αποτελέσματα. Γιατί ο χρόνος αναλώνεται πάρα πολύ εύκολα στις διαδικασίες, γιατί έχουμε μια πολύ βαριά γραφειοκρατία, η οποία με μια πρόχειρη προσέγγιση που έχω κάνει, το 50% των διαδικασιών είναι για να εξυπηρετείται. Συμπληρώνται οι ίδιες οι διαδικασίες και σε πολλούς οργανισμούς είναι και παραπάνω από το 50%. Δηλαδή, πρακτικά το 50% των υπαλλήλων ασχολούνται για να εξυπηρετούν τις διαδικασίες που δημιουργούν οι ίδιοι για τους υπόλοιπους υπαλλήλους σε έναν οργανισμό. Λοιπόν, τώρα, ποια μπορεί να είναι η λύση? Θα σας πω μια λύση που θα σας φανεί λίγο αστεία πιθανά. Η λύση στην ουσία βρίσκεται στη Wikipedia. Και γιατί βρίσκεται στη Wikipedia? Για τον πολύ απλό λόγο. Γιατί είναι το μόνο παράδειγμα παγκοσμίως που έχει πετύχει τόσο μαζικά ο πληθωπορισμός. Πληθωπορισμός είναι η ελληνική λέξη για το crowdsourcing. Απλώς να πω δύο λόγια για το crowdsourcing. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να υλοποιήσει κανείς οτιδήποτε στον κόσμο. Ο ένας τρόπος είναι εσωτερικά, λέγεται insourcing. Το υλοποιεί μέσα στον οργανισμό του με τους πόρους που έχει. Ο δεύτερος τρόπος λέγεται outsourcing, με ανάθεση σε τρίτους. Είναι μια πολύ γνωστή διαδικασία στην Ελλάδα, από πολλή προσφυλή σε όλους όσους διοικούν το δημόσιο και τους δημόσιους οργανισμούς, να αναθέτουν υπηρεσίες σε τρίτους. Και η τρίτη διαδικασία είναι το crowdsourcing. Είναι ο πληθωπορισμός.
Δηλαδή, είναι διαδικασία την οποία την αναθέτεις κατά κάποιο τρόπο σε αυτούς που θέλουν να σε βοηθήσουν να κάνεις κάτι. Έχει απαιτήσεις, δεν θέλω να μακρηγορήσω σε αυτό και επίσης να με διακόψετε όταν πλησιάζει ο χρόνος μου, γιατί τώρα έχω πάρει ένα αριθμό και μπορεί να καταναλώσω παραπάνω χρόνο από όσο. Πιστεύω με την αυτοπιθαρχία σου. Ναι, δεν έχω βάλει το. Έκλεισα το κινητό όμως. Λοιπόν, άρα το παράδειγμα που σας μεταφέρω είναι το εξής. Είναι ένα απλό πείραμα, δεν είναι κάτι εντυπωσιακό. Η ιδέα είναι δανεισμένη από τον Καναδά. Ο Καναδάς εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλη η δημόσια διοίκηση λειτουργεί εσωτερικά με ένα wiki. Δηλαδή, πρακτικά έχουν πάρει τη Wikipedia και έχουν οργανώσει όλη τη δημόσια διοίκηση του Καναδά πάνω στο wiki της διοίκησης. Αυτό είναι ένα εσωτερικό wiki, στο οποίο καταχωρούνται τα πάντα. Από ποιος συναντήθηκε με ποιον, τα πρακτικά, τις ενέργειες, όλα τα έγγραφα που παράγονται, σχέδια, προσχέδια κτλ., πριν καταλήξουν να είναι δημόσια. Έτσι, υπάρχει απόλυτη εσωτερική διαφάνεια στην κυβέρνηση του Καναδά. Εγώ πήρα αυτή την ιδέα και επειδή, όπως σας είπα, είμαι του ανοιχτού, την γύρισα λίγο, αντί να την κάνω κλειστή, την έκανα ανοιχτή. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, ψάχναμε φορείς να βρούμε, δεν βρίσκεις πρόθυμους στην Ελλάδα πολλούς φορείς να υιοθετήσουν το ανοιχτό. Βρέθηκε για τυχαίους λόγους, χωρίς να έχουμε καμιά προσωπική γνωριμία, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μας είπαν οι άνθρωποι, ελάτε εδώ, σαν Πολυτεχνείο, θέλουμε να ανοίξουμε τα πάντα. Πήγαμε, εκπαιδεύσαμε περίπου 100 υπαλλήλους και μέσα σε περίπου 9 μήνες κατέγραψαν όλες τις διαδικασίες της περιφέρειας στο διαδικασίες.gr. Εμείς, παίρνοντα θάρρος από αυτή τη διαδικασία, το γενικεύσαμε και θα θέλαμε να συνεχίσουμε ένα πείραμα που ξεκίνησε ο Ερμής, γιατί ο Ερμής έκανε μια πολύ αξιόλογη δουλειά το 2007-2008. Κατέγραψε σχεδόν 3.000 υπηρεσίες του δημοσίου. Η εκτίμησή μας είναι ότι το ελληνικό δημόσιο παρέχει περίπου 5.000 υπηρεσίες. Έκτοτε όμως αυτό το σύστημα που ήταν πολύ αξιόλογο και πολύ καλό και τεχνολογικά και οικονομικά, ήταν μια επένδυση του ελληνικού δημοσίου γύρω στα 10 με 15 εκατομμύρια ευρώ, στην ουσία δεν αξιοποιήθηκε όπως σχεδιάστηκε. Έμεινε ως έχει. Άρα, εμείς πήραμε να συνεχίσουμε αυτή την ιδέα του Ερμή, καταγράφοντας τις υπηρεσίες με την τεχνική του crowdsourcing. Άρα, στο διαδικασίες.gr ήδη θα βρείτε σχεδόν όλες τις διαδικασίες που υλοποιεί μια περιφέρεια και έχουμε ξεκινήσει με Δήμους, Πανεπιστήμια και τώρα και με το Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, ποιο είναι ένα βασικό πρόβλημα που προκύπτει, που είναι το γνωρίζετε και εσείς όσοι ασχολείστε εμπειρικά. Όταν ψηφιοποιείται μια διαδικασία στην Ελλάδα, για λόγους αδυναμίας στο σχεδιασμό, δεν καταργούνται οι έντυπες διαδικασίες που προϋπήρχαν. Και έτσι πρακτικά έχουμε το φαινόμενο, πολύ συχνό, λίγες περιπτώσεις είναι που ισχύει μόνο η ψηφιακή διαδικασία, να χρειάζεται κάποιος να ψηφιοποιήσει μια διαδικασία, αλλά παράλληλα να διεκπεραιώνει την ίδια υπηρεσία και με έντυπο τρόπο. Αυτό είναι δομική, ας πούμε, αδυναμία της διαδικασίας ψηφιοποίησης. Λοιπόν, σε 3 λεπτά τελειώνω. Λοιπόν, τώρα, η ενδεικτική τομή παρεμβάσεων. Η βασική παρέμβαση, ένα βασικό χαρακτηριστικό του οποιοδήποτε οργανισμού είναι ότι κανείς πρέπει να σκεφτεί τον οργανισμό σαν ένα σημείο εξυπηρέτησης. Δηλαδή, όποιος συναλλάσσεται μαζί του ηλεκτρονικά, πρέπει να είναι ένα το σημείο. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, δεν θέλω να το θίξω αυτή τη στιγμή. Η πληθώρα των εφαρμογών και των διαδικτυακών τόπων που φτιάχνονται, δηλαδή η ευκολία με την οποία ο καθένας φτιάχνει μια εφαρμογή για τα κινητά και ένα δικτυακό τόπο, είναι πρακτικά, την προσωπική μου εκτίμηση, άχρηστες. Δεν έχει νόημα ο κάθε οργανισμός, ο κάθε φορές να φτιάχνει. Έχει νόημα να υπάρχει για το ελληνικό δημόσιο ένας ενιαίος τρόπος κανείς να βρει τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται. Και πρέπει σε όλη αυτή τη διαδικασία να συμμετέχει ο πολίτης, συλλογικής φορείς κτλ. Και επίσης υπάρχει πληθώρα δουλειάς που έχει γίνει παγκοσμίως. Λέω ένα παράδειγμα, το OGP Toolbox έχει όλες τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί παγκοσμίως από όλες τις κυβερνήσεις στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε σχεδόν για τίποτα τον τροχό. Τόσο αν έχουμε μια πολύ καλή ιδέα που δεν έχει σκεφτεί κανένας άλλος. Αλλά αυτές δεν είναι πολλές όμως. Έτσι, για να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορούμε να παράγουμε πάρα πολλές καλές ιδέες. Είναι καλύτερο να αντιγράψουμε ό,τι έχει γίνει καλό στον κόσμο και να το υιοθετήσουμε. Και τι είναι το κλειδί για να κλείσω στις παρεμβάσεις, είναι η αρχιτεκτονική. Όταν σκεφτόμαστε, αν θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, είναι ποια είναι η αρχιτεκτονική της πληροφορίας που αφορά έναν οργανισμό, έναν φορέα και ποια είναι η αρχιτεκτονική των συστημάτων που την υλοποιούν. Άρα το κλειδί είναι κατά κάποιο τρόπο οι τεχνικές wiki. Δηλαδή,
Και το Media Wiki, που είναι η πλατφόρμα πάνω στην οποία αναπτύσσεται και γράφεται η Wikipedia, είναι κάτι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να φτιάξουμε κανένα πληροφοριακό σύστημα. Εμείς στη Δυτική Μακεδονία αφιερώσαμε 1-2 μέρες για να προσαρμόσουμε το Media Wiki, δεν κάναμε τίποτα άλλο. Και πρακτικά, άρα η ιδέα είναι προσαρμόζουμε ανοιχτές πλατφόρμες, κάνουμε βιωματική εκπαίδευση, καθόμαστε με τους ίδιους ανθρώπους που μαθαίνουν κάτι παραπλήσω γράφοντας τη Wikipedia και κάνουμε το πρώτο βήμα. Και είναι. Όπως λέω, τρεις φορές, γιατί λέμε η επανάληψη είναι, βοηθάει στη μάθηση. Πληθωπορισμός. Λοιπόν, τα επόμενα βήματα δεν θέλω να σας κουράσω για αυτά. Είναι βήματα που δουλεύουμε, είναι σημασιολογική απεικόνηση, είναι χρήση λεξικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το καλό ότι έχει κάνει τη δουλειά για μας. Λοιπόν, να κλείσω με τα συμπεράσματα. Το βασικό, αυτό που είπα στην αρχή, είναι πρώτον είναι συνεργατικός σχεδιασμός. Για ό,τι κάνουμε, πρέπει να είναι συνεργατικό σχεδιασμό με όλους τους ενδιαφερόμενους. Χρήση όριμων ανοιχτών τεχνολογιών. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τίποτα μόνοι μας. Επιλέγουμε τι είναι όριμο διεθνώς. Υπάρχουν πρότυπα, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Υλοποίηση και εκπαίδευση. Αυτή είναι μια παράλληλη διαδικασία γιατί μαθαίνουν αυτοί που υλοποιούν και μαθαίνουν αυτοί που καλούνται να τα χρησιμοποιήσουν. Κεντρικό ζητούμενο είναι η απλότητα. Έχουμε μια τάση όλοι μας, ειδικά. Του χώρου της πληροφορικής αλλά και άλλοι, να τα κάνουμε δύσκολα. Η πρόκληση να είναι απλά. Απλά και βατά για όλους. Και ένα πολύ βασικό που είναι και λίγο φιλοσοφικό θέμα και αφορά κυρίως τους μηχανικούς, ότι η διακυβέρνηση, οι τεχνολογίες, τα συστήματα αφορούν ανθρώπους. Όχι τις, δεν είναι για την τεχνολογία. Είναι πολύ βασικό αυτό και αυτό είναι φιλοσοφικό θέμα και εν μέρει απαντάει γιατί 1 στα 3 πληροφορικά συστήματα αποτυχάνουν τελείως. Γιατί πρακτικά αυτοί που τα σχεδιάζουν είναι μηχανικοί και έχουν μάθει να σχεδιάζουν συστήματα που μιλάνε σε μηχανές και όχι σε ανθρώπους. Και εκεί είναι η βασική δυσκολία. Εγώ δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, θέλω να σας αφήσω με αυτή την ιδέα ότι δεν είμαστε σε τόσο άσχημη θέση όσο νομίζουμε. Έχουμε δομικά προβλήματα μεν, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ότι είμαστε σήμερα εδώ και ότι υπάρχει και Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στην Ελλάδα είναι κάτι θετικό. Ευχαριστώ.